Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στη Μύκονο έδωσε συναυλία ο Αιγύπτιος τραγουδιστής Amr Diab, το χρυσό παιδί της μουσικής, όπως τον αποκαλούν στην Αίγυπτο, και ενθουσίασε το κοινό. Ανάμεσα στους θεατές ήταν ο Αντώνης Ρέμος, αλλά και η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Αυτός είναι ο Amr Diab, ο Αιγύπτιος τραγουδιστής που σπάει ταμεία στις αραβικές χώρες. Ήρθε για μία και μόνο συναυλία στη Μύκονο και για χάρη του στήθηκε ένα πάρτι που τα είχε όλα, ακόμη και χρυσά κορίτσια. Πράγματι είχε τις ημίγυμνες κοπέλες που ήταν σε συνδυασμό με την εταιρεία που είχε τις σαμπάνιες. Κάναν και αυτές το δικό τους κέφι, πηγαίναν με κάποια βεγγαλικά όποιος παράγγελνε σαμπάνια. Από το πάρτι δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αντώνης Ρέμος. Βλέπετε τον Amr Diab, τον αποκαλούν ο Ρέμος της Αιγύπτου. Ο ένας τραγουδούσε τη σκηνή και ο άλλος παρακολουθούσε μαζί με την Ιβόνη από το τραπέζι του. Ο Αντώνης Ρέμος, μπορώ να πω ότι του άρεσε πάρα πολύ η συναυλία. Κάποιες στιγμές τον κατέγραφε και με το κινητό του μαζί με την Ιβόνη. Του άρεσαν τα σόλο που κάνανε ο κιθαρίστας και ο ντράμερ γενικά. Έφυγε γοητευμένος από τη συναυλία. Γενικά έχει το στυλάκι του Ρέμου και ίσως και γι' αυτό ο Ρέμος ήθελε να τον παρατηρήσει. Κοντά στην Ιβόνη και το αγγελούδι της Victoria's Secret, Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, που δεν σταμάτησε να τραβά φωτογραφίες από τον Αιγύπτιο τραγουδιστή. Δίπλα της και ένα άλλο top model, η Άννα Μπεατρίς Μπάρος, που μαγεύτηκε από τη συναυλία. Ο Amr Diab εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στη Ψαρού η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα και ο τραγουδιστής, που ήταν ντυμένος με ένα μαύρο τζιν και ένα άσπρο τισερ, προσπάθησε να μην δείξει την αμηχανία του. I'm very happy to be here. Mykonos, and I hope you will enjoy it, inshallah. Okay, are you ready? Στη συναυλία ήταν και η δικιά μας Μαριλένα Παναγιωτοπούλου. Φόρεσε το ροζ φόρεμα, έβαλε μέσα στη νύχτα τα κεντρικά γυαλιά της και δεν σταμάτησε να χορεύει. Αυτή που έδωσε ρεσιτάλ και έδειξε να το διασκεδάζει και μάλιστα μπροστά από τη σκηνή και πάνω στα κύματα ήταν η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, η οποία είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε και πραγματικά τα έδωσε όλα, ακούραστη, χόρευε συνέχεια. Για χάρη του Αιγύπτου τραγουδιστή στη Μύκονο έφτασαν φίλοι του και θαυμαστές τόσο από την Αίγυπτο όσο και από άλλες αραβικές χώρες. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, χόρευε κτλ. Βέβαια η πλειονότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ξένοι, οι οποίοι είχαν έρθει ειδικά για την περίσταση. Είχαν έρθει με διάφορα ιδιωτικά αεροπλάνα, με πλοία κτλ. Είχαν πάρει οι περισσότεροι, είχαν έρθει ειδικά για το πάρτι. Αυτό θα πει να έχει πολύ και πλούσιο φαν κλαμπ. Μέχρι και στη Μύκονο τον ακολουθούν.